Καλησπέρα. Λοιπόν, μια ακόμη χρονιά φτάνει στο τέλος της. Ωραία χρονιά. Νομίζαμε πως περάσαμε. Για μια ακόμη φορά θέλω, για μια ακόμη χρονιά μάλλον, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για την υποστήριξη, για τη βοήθεια, για όσα περάσαμε φέτος, το Σύλλογο Γονέων και όλους τους γονείς που βοήθησαν και μας στήριξαν σε αυτή μας προσπάθεια. Το πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Σταύρο Κατσινή, που ό,τι του είπαμε το έκανε. Και τα παιδάκια μας. Κανέναν άλλον. Πρώτα αυτά φυσικά έπρεπε να πω. Μπράβο, ένα χειροκρότημα. Δυνατό, μπράβο. Τι να πω άλλο, τα έχω γραμμένα. Κωνσταντίνα, θες να πας να καθίσεις στη θέση σου. Ευχαριστώ. Να πούμε λιγάκι το πρόγραμμα της γιορτής μας φέτος. Είναι λίγο διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια, όπως βλέπετε. Έχουμε στήσει ένα πανηγυράκι, θα το έλεγα. Πρώτα θα απονείμει ο Σύλλογος Γονέων τις πλακέτες στα παιδιά της έκτης που μας χαιρετούν φέτος, που μας αποχαιρετούν. Έπειτα θα ξεκινήσουν οι δραστηριότητες. Μόλις τελειώσουν όλες οι δραστηριότητες, θα ξαναμαζευτούν οι μαθητές εδώ στα καρεκλάκια τους και οι γονείς, για να παρακολουθήσουμε στο πανί εδώ πέρα μερικές φωτογραφίες και ένα αποχαιρετιστήριο, μια αποχαιρετιστήρια στιγμή έτσι από τα παιδιά της έκτης. Και μετά θα δώσουμε το σύνθημα για φαγητό, ποτό και παγωτό. Ωραία. Και εμένα. Ωραία. Λοιπόν, όλα θα γίνουν με τη σειρά τους. Παρακαλώ να παραμείνετε στη θέση σας οι μεγάλοι. Να μην σκορπιστούμε. Να κάνουμε δραστηριότητες στα παιδιά και μετά να μαζευτούμε να συνεχιστεί το υπόλοιπο πρόγραμμα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ και πάλι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Να θυμίσω ότι κάτω στην αίθουσα τη μικρή υπάρχει έκθεση ζωγραφικής των μαθητών μας, στη Μένη. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να την δει, να την επισκεφτεί. Καλό καλοκαίρι, καλό να περάσουμε. Κυρία Αργυρό, θα περάσετε εσείς. Ωραία. Να απονείμουν τις πλακέτες στα παιδιά της έκτης. Να περάσουν τα παιδιά της έκτης. Σιγά σιγά. Καλησπέρα και από μένα. Άλλη μια χρονιά τελείωσε. Εμείς μαζί με αυτή τη χρονιά τελειώνει και η θητεία του συλλόγου μας. Είναι η τρίτη χρονιά που θα απονέμουμε πλακέτα στα παιδιά μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γιατί έχουμε τα καλύτερα παιδιά. Ευχαριστώ. Έχουμε τα καλύτερα παιδιά εδώ στο Νεοχώρι και το καλύτερο σχολείο. Συμφωνείτε? Έτσι. Λοιπόν, όχι εσείς βρε, οι γονείς, συμφωνείτε ότι έχουμε τα καλύτερα παιδιά εδώ στο Νεοχώρι? Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσους βοήθησαν για να φτιάξουμε πράγματα για το σχολείο μας και για τα παιδιά μας. Πάντα ήταν δίπλα μας και μας στήριζαν σε ό,τι τους ζητήσαμε. Ένας από αυτούς είναι και ο πρόεδρος του χωριού μας, που με μεγάλο ζήλο και με μεγάλη αγάπη βοήθησε σε ό,τι τους ζητήσαμε και πάνω από τις δυνάμεις του για να κάνουμε κάποια πράγματα που ήταν απαραίτητα στο σχολείο για τα παιδιά μας. Να ευχαριστήσω επίσης και τους υπέροχους χορηγούς μας, όλους σας δηλαδή, απλά σήμερα τη σημερινή γιορτή, πέραν από κάποια έξοδα που έχει καλύψει ο σύλλογος, έχουμε τα σουβλάκια μας που θα φάμε σε λίγο, που τα έχει καλύψει ο κύριος Περιβολάρης ο Νίκος, ο ξενύχτης. Η ταβέρνα μας υπέροχη, ο Πέτρος μας ο Κέκης με τον υπέροχο χώρο του, ο Θοδωρής ο Βουργάρης με τα υπέροχα ψητά μας. Λοιπόν, μας έχουν καλύψει τα σουβλάκια. Η Μέρη Καρατζά με τον υπέροχο χώρο που έχει, με τις πίτσες της, μας έχει καλύψει τις πίτσες.
Ο Ντόβολης, ο Σταύρος, τα αναψυχτικά και τους χυμούς. Ο Γανωτής, ο Δημήτρης, ένας γονιός που έχει μεγάλο ζήλο και από την αρχή της χρονιάς ήταν πλάι μας, κάνει δώρο τα παγωτά και το ψυγείο για να επιβραβεύσουμε τα παιδάκια μας απόψε. Και ο κύριος... Ορίστε... Και πολλά άλλα που τα έχουμε αναφέρει σε άλλες φορές στο νηπιαγωγείο και ευχαριστώ πολύ κυρία Σύση που το λέτε, γιατί έχει τα παιδάκια του στο νηπιαγωγείο και προσφέρει από την αρχή της χρονιάς. Εύχομαι όλοι μας να τον μιμηθούμε και να είμαστε σαν τον Γανωτή τον Δημήτρη που είναι πάντα δίπλα μας. Λοιπόν, και ο κύριος Κόρμπας μας έχει δώσει κορδέλες, μου γράφουν εδώ τα παιδιά, που τις χρειαστήκαμε για την εκδήλωσή μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας. Σας ευχαριστώ και εσάς όλους μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, να χαίρεστε την οικογένειά σας και να έχουμε καλό καλοκαίρι. Αυτό. Να δώσουμε τώρα τις πλακέτες στα παιδάκια. Α, και μισό λεπτάκι για να μιλήσει ο κύριος Πρόεδρος. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω. Ιδιαίτερα το Σύλλογο Γονέων με την βοήθειά του και τη στήριξη που είχαμε για τη σχολική χρονιά που πέρασε. Πάνω απ' όλα τις δασκάλες του χωριού μας, τις κυρίες, για την καλή συνεργασία που είχαμε και εύχομαι στους μαθητές καλό καλοκαίρι, να έχετε υγεία και σε όλους εσάς υγεία πάνω απ' όλα και να είμαστε όλοι καλά. Και για τα παιδάκια που φεύγουν φέτος πάνε στο γυμνάσιο, τους εύχομαι καλή πρόοδο να έχουν. Καλό καλοκαίρι και εγώ σε όλους, να έχουμε και υγεία όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Λοιπόν, να δώσουμε τις πλακέτες στα παιδάκια μας τα αγαπημένα. Να ξεκινήσουμε από την Ροδάνθη. Δεν είστε καλά έτσι, παιδιά. Πώς θέλετε. Πίσω, εσείς μπροστά τα παιδιά. Ναι. Σήμερα έχουμε και τον κύριο Σέμπο εδώ που μας βιντεοσκοπεί. Δεν το ξέραμε αυτό, δεν μας το είχατε πει. Λοιπόν, Ροδάνθη μου. Από εκεί θα περνάτε, από εκεί έτσι τα παιδιά. Έτσι τα παιδιά προς τον κόσμο. Από την άλλη μεριά θα περνάνε. Τα παιδιά από την άλλη μεριά. Να, όπως είναι ο νεαρός, έτσι. Να έρχονται και εγώ να παίρνουν. Καλά δεν ήμουν εδώ. Όχι. Πού καλά είναι. Είσαι εκεί, καλά είσαι. Να περνάνε έτσι τα παιδιά. Α, ωραία. Συγγνώμη, αλλά εγώ και τα γυρίζω πίσω. Έλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά μου, συγχωρείτε οι δύο λεπτά, έτσι μου λέει, έτσι κάνω. Λοιπόν, ορίστε κούκλα μου, η αχτίδα της γνώσης, όπως λέει και η πλακέτα, να ακολουθεί τα δύο μετά σου, αγάπη μου. Να είσαι καλά και να περάσει. Και να έχει υγεία. Ένα χειροκρότημα για το κάθε παιδάκι, σας παρακαλώ. Έλα. Ορίστε, σε εύχομαι υγεία και καλή σταδιοδρομία. Γεια σου. Εσένα το ίδιο, Νικολέτα μου. Σε όλα τα παιδάκια εύχομαι το ίδιο, για να μην τα λέω συνέχεια και σας κουράζω. Η αυτίδα της γνώσης να ακολουθεί τα βήματά σας. Ορίστε στο Θανάση. Ορίστε στο Δημήτρη. Στον Τίνο και ποιος είναι και ο Κωνσταντίνος, όταν έρθει ο Κωνσταντίνος μας θα πάρει την πλακέτα του. Σας εύχομαι παιδιά μου υγεία πάνω απ' όλα, να είστε καλά και να πραγματοποιήσετε όλα τα όνειρά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του Συλλόγου και εγώ προσωπικά σαν αργυρό την κυρία Ελένη Μπαλτά για την υπέροχη προσφορά της που έκανε φέτος στα παιδιά μας. Ορίστε. Σ' εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι επιθυμεί να το έχει. Εύχομαι επίσης την κυρία Δρομπούδη Αναστασία, τη διευθύντρια του σχολείου μας. Δεν τα ξέρω αυτά. Συγγνώμη, έχουν αλλάξει εδώ πέρα διευθύντριες, διευθυντές. Εμένα δεν με απασχολούν αυτά, μόνο οι άνθρωποι. Ορίστε για το υπέροχο έργο που προσφέρετε στα παιδιά μας. Εκ πέρους όλων των γονιών είναι αυτό που προσφέρουμε και στην κυρία Σύση που εκείνη ξεκινάει από τα μικρούλικα παιδάκια για να φτάσουν να έρθουν εκεί. Δίνουν τη ζωή τους, τον εαυτό τους. Σας εύχομαι υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειά σας πάνω απ' όλα και ό,τι επιθυμείτε να το έχετε. Δίνουν λοιπόν από τη ζωή τους, από το χρόνο τους, δίνουν την ψυχή τους. Άρα λοιπόν αξίζουν την ευγνωμοσύνη μας, την αγάπη μας, το χειροκρότημά μας. Αυτά είχα. Καλή διασκέδαση.
Λοιπόν, θα μοιράσουμε λιγάκι τα καρτελάκια στους μαθητές και μετά θα πούμε τη σειρούλα που θα μπείτε, εντάξει. Καθίστε εκεί που είστε. Θα σου πω μετά, θα σου πω.